Είναι 5 η ώρα που παλιά σκοτίνιασε. Λέω, ανάβουμε ένα φακό ο Μιχάλης, ένα κερί της Αναστάσεως εγώ. Ανοίξαμε και την πόρτα να δούμε, γιατί εδώ κατεβαίνει νερό ποτάμι. Προβλήματα αντιμετώπισαν και οι κάτοικοι της Αγίας Λαύρας εδώ στα Άνω Πατήσια, αφού όπως μας είπαν δεν είχαν ρεύμα για περισσότερες από 12 ώρες. Το βράδυ τις πιο πολλές ώρες ξύπνιος. Ανησύχησα γιατί μπορεί να μην δουλεύει το ανσασέρ. Χωρίς ηλεκτροδότηση έμεινε επίσης η πλατεία Βικτωρίας η 3η Σεπτεμβρίου, γειτονιές γύρω από την πλατεία Αττικής, αλλά και κάποια οικοδομικά τετράγωνα στους εμπελοκήπους. Στις 3 τα ξημερώματα πλημμύρισε ένας υπόγειος σταθμός της ΔΕΗ εδώ στην πλατεία Βάθης, με αποτέλεσμα η περιοχή να μείνει χωρίς φανάρια και τα καταστήματα χωρίς ρεύμα. Δεν έχουμε ρεύμα, έχουμε πάθει μια τρομερή καταστροφή. Τα ψυγεία δεν λειτουργούν τίποτα, ό,τι τρόφιμα έχουμε έχουν χαλάσει όλα. Σπίτια και καταστήματα στην περιοχή του Γκίζη έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και από τις 8 το πρωί, όπως μας λένε οι κάτοικοι, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση. Πήραμε τηλέφωνο και μας είπαν ότι θα έρθουμε και να το φτιάξουμε. Δηλαδή, πόσες ώρες ήσασταν χωρίς ρεύμα? 7 ώρες. Εμείς δεν έχουμε πάντως. Δηλαδή, κάποιο κομμάτι του σπιτιού δηλαδή λειτουργεί. Πλυντήριο πιάτων δεν δουλεύει. Πλυντήριο ρούχων δεν δουλεύει, ας πούμε. Κουζίνα ευτυχώς δουλεύει. Ευτυχώς θα φάμε. Το βράδυ είχαμε διακοπή, 2 η ώρα και 4 η ώρα το πρωί. Δεν είχαμε ρεύμα, είδα τα ηλεκτρικά όλα σβησμένα, από εκεί και πέρα εντάξει. Τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΗ παραμένουν μέχρι αυτήν την ώρα στους δρόμους, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις βλάβες.